Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε αρκετά θέματα για τον πολιτισμό, αλλά τα περισσότερα θα τα μονοπολίσει η Biennale, γιατί είναι μία από τις εκθέσεις που κάθε δύο χρόνια πλέον γίνονται για τρίτη διετία στην πόλη μας. Και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με μία από τις ένα άτομο από τους επιμελητές, την κυρία Μαρίνα Φωκίδη, για να μάθουμε περισσότερα για αυτή την συγκεκριμένη έκθεση στην πόλη μας, στην Biennale, την τρίτη Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Εγώ απλά να πω ότι υπάρχουν επίσης θέματα που αφορούν την κρατική ρουσία Θεσσαλονίκης στο underground, που έχουν να κάνει με αυτό που γίνεται στο Block 33. Έχει ξεκινήσει το εκπαιδευτικό από σήμερα και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι εκδηλώσεις στο Block 33. Επίσης έχουμε τελευταία μέρα για το Ζήθο Festival στα Λαδάδικα, που τελειώνει σήμερα με τον Βασίλη Λέκα. Και ξεκινάει βέβαια από τις 26 του μηνός με τον Διογέννη Δασκάλου στον Τωρέ, στο Λευκό Πύργο. Έρχονται επίσης και πολλά άλλα. Θα πούμε για τη Μαρία Κάλλας, η οποία βρίσκεται μια έκθεση από ιδιωτική συλλογή στο Μέγαρο Μουσικής και θα είναι ανοιχτή κάθε φορά που το Μέγαρο θα ανοίγει για κάποια εκδήλωση για να μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Έρχονται αρκετά πράγματα. Το Βαφουπούλιο έχει ξεκινήσει και αυτό τις δικές του εκδηλώσεις. Θα μάθουμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα που θα έρθει εδώ καλεσμένη η κυρία Θεοδόρα Λειψιστινού, που είναι η πρόεδρος του Βαφουπούλιου Ιδρύματος. Βέβαια, αυτές τις μέρες έγινε και το μνημόσυνο για το Βαφουπούλο και γενικά αρκετές επαιτειακές εκδηλώσεις. Να πω ότι και τα Δημήτρια έχουν τα δικά τους, θα τα μάθουμε και αυτά σε λίγο. Αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται και κάποιες παραστάσεις στην πόλη μας, εκτός των Δημητρίων και των άλλων που είναι μέσα στο πρόγραμμα του Βαφουπούλιου κτλ. Θα αρχίσουν και τα ιδιωτικά θέατρα και το κρατικό θέατρο σε λίγο καιρό να έχουν και αυτά τις δικές τους παραστάσεις. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της τρίτης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Η κυρία Μαρίνα Φωκίδη, που είναι και επιμελήτρια αυτής της έκθεσης, μία από τους τρεις επιμελητές, είναι στη γραμμή από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μας λιγάκι για αυτή την τρίτη Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Θα ξεκίνησε 18 Σεπτεμβρίου, τελειώνει 18 Δεκεμβρίου και είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις και παράλληλα τρέχουν πολλά προγράμματα. Ωραία. Καταρχήν το πιο ενδιαφέρον είναι ότι εκτείνεται σε 12 χώρους. Ακριβώς. 5 μουσεία, 5 μνημεία και το Γεντικουλέ, που το θεωρούμε μνημείο βέβαια επίσης. Τα οποία είναι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, πασίγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, και κανείς μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή και να δει το κεντρικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε επιμεληθεί εμείς, που λέγεται Ο Γκρεμός και το Ρέμα. Αυτό είναι το κεντρικό όνομα. Το κεντρικό πρόγραμμα. Το κεντρικό πρόγραμμα. Αυτό να σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε κάτι αρνητικό. Να πούμε, κυρία Φωκίδη, ότι μαζί σας είναι ο Πάολο Κολόμπο και η Μαχίτα Ελ Ουριέτα. Ναι. Στην επιμέλεια και στην ακόμα 100 καλλιτέχνες. Ναι. Και πείτε μας λιγάκι για το κεντρικό πρόγραμμα. Το κεντρικό πρόγραμμα, λοιπόν, όπως σας είπα, εκτείνεται σε αυτούς τους χώρους. Είναι διαφορετικά επεισόδια εκθέσεων, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία του χώρου. Ναι. Και επίσης έχουν να κάνουν και με τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή με τον προβληματισμό που αφορά όλους μας αυτά τα δύσκολα χρόνια. Θα μου πείτε και για το τι ακριβώς θέλει να δώσει η Biennale με αυτή την έκθεση, γιατί Ο Γκρεμός και το Ρέμα σαν τίτλος στο κεντρικό πρόγραμμα. Αυτό που θέλει να δώσει είναι ότι καταρχήν θέλει να φέρει αυτούς τους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη και να βάλει τη Θεσσαλονίκη στον εικαστικό χάρτη, αλλά κυρίως θέλει να δώσει και μια ευχάριστη νότα, παρόλο που ακούγεται αρνητικά αυτός ο τίτλος. Δηλαδή δεν λέμε μπρος Γκρεμός και πίσω Ρέμα, λέμε Ο Γκρεμός και το Ρέμα, εδώ που βρισκόμαστε, και μπορεί ανάμεσα να υπάρχει αυτή η άφορη κοιλάδα που είναι η τέχνη. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο κεντρικός τίτλος είναι το Παλιές Διασταυρώσεις, Make It In New. Το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με εμάς. Ακριβώς. Αυτός είναι ένας τίτλος που εμείς, αν θέλετε, απαντάμε και σε αυτό ακόμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα καινούριο. Ναι. Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι καινούριο. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση και ο κάθε θεατής μπορεί να βρει εκεί μέσα στις του αρέσει. Θα μου πείτε λίγο παραπάνω για το τι ακριβώς γίνεται στους χώρους αυτούς, δηλαδή στο Αλατζάι Μαρέτ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ναι, βέβαια δεν είναι ακριβώς, γιατί η ιδέα είναι να πάει ο κόσμος να τα δει αυτά. Ναι. Αλλά όπως σας είπα, παραδείγματος χάρη στο Αλατζάι Μαρέτ,
που είναι το πολύχρωμο τζαμί, αυτό θα πει, ναι. Φέραμε πίσω το χρώμα σαν μια πολιτική κίνηση για να θυμηθούμε το οθωμανικό επίσης παρελθόν της πόλης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό το μνημείο είχε έναν χρωματιστό μιναρέ, τον οποίο κάποια στιγμή, όπως εξελίχθηκε η ιστορία, τον γκρεμίσανε. Ναι. Φέρνοντας λοιπόν το χρώμα πίσω, μιλάμε για το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης και το ιδρυδιακό της χαρακτήρα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και... Εκεί λοιπόν κανείς μπορεί να δει έργα, πίνακες, βίντεο, γλυπτά. Αντίστοιχα στην Κάζα Πιάνκα υπάρχει ένας προσανατολισμός προς καλλιτέχνες Ιταλούς, όπως ήταν οι κάτοικοι αυτού του κτηρίου. Ή στο Γενή Τζαμί υπάρχει ένας προσανατολισμός προς τον υβριδιακό χαρακτήρα των προσφύγων ή κάτι τέτοιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα τζαμί των εξισλαμισμένων Εβραίων. Στο Μπέι Χαμάμ κανείς μπορεί να δει πολλά αρχεία. Έχουμε κυρίως φέρει αρχεία και όχι έργα τέχνης, γιατί θεωρούμε ότι το έχουμε φτιάξει σαν μία βιβλιοθήκη. Στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκθεση που βασίζεται στο διάλογο συγχρόνων καλλιτεχνών με έργα της ρωσικής πρωτοπορίας από τη συλλογή. Αυτό να πούμε ότι είναι στη Μονή Λαζαριστών, για να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Στο λιμάνι, που είναι το κέντρο σύγχρονης τέχνης, μπορεί κανείς να δει έργα τα οποία βασίζονται στην πολιτική της Μεσογείου. Και είπαμε για το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εμείς έχουμε ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι της έκθεσης ανήκει στο παράλληλο πρόγραμμα. Το κομμάτι που έχουμε εμείς είναι μια σειρά από βίντεο. Ωραία. Να μας πείτε λιγάκι και για το Τελόγλιο, το Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτέλειου Παπαδοσίου. Ωραία, θα σας πω και για το Τελόγλιο, το αρχαιολογικό και το βυζαντινό, και μετά φαντάζομαι θα πρέπει να σας αφήσω. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, στο Τελόγλιο έχουμε δύο καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με τη φωτογραφία. Ο Τόμ Σβόρτσακ, που κάνει μια αναδρομή στην ιστορία του Αρών, και επίσης ο Ταϊφούν Σαρτάς από την Τουρκία, που φέρνει καθημερινές φωτογραφίες από έναν φωτογράφο της καθημερινότητας από την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε ένα καταπληκτικό έργο του Βλάση Κανιάρη, το οποίο αναφέρεται στον Εμφύλιο πόλεμο, και έχουμε και μια προβολή του Σοκράτη Σοκράτους, που δείχνει τα γεγονότα, δυστυχώς τα άσχημα γεγονότα που γίνανε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την καταστροφή των γυμνασίων, ας πούμε, για να μπορεί κανείς να δει και τι συνέβη. Στο Βυζαντινό έχουμε δύο καλλιτέχνες, την Κατερίνα Λίκβιστ και τον Διονύση Καβαλιαράτο, το οποίο είναι πολύ σύγχρονα, σε μια συνομιλία με τα Βυζαντινά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε τρία έργα, τα οποία ήταν καλυφθεί κανείς περπατώντας μέσα αυτά, ή τέσσερα, του Θανάση Αριανά στην είσοδο ένα γλυπτό, και του Μπρους Νάουμαν, ενός πολύ γνωστού καλλιτέχνη, πάλι στην είσοδο, ενώ μέσα υπάρχουν δύο προβολές. Ποιο άλλο μουσείο δεν είπαμε? Εντάξει, μια χαρά τα είπαμε. Νομίζω τα είπαμε. Πάνω κάτω, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα θέλαμε πολλοί επιστρατές να περιδιαβαίνουν στην πόλη και να ανακαλύπτουν τα σύγχρονα έργα που βρίσκονται μέσα στην ιστορία της. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πολύ. Να ευχηθώ κάποια στιγμή να καταφέρετε να έρθετε και από κοντά να πούμε αναλυτικότερα κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Χαιρετώ. Και να περάσουμε εμείς ότι σε όλα αυτά και στο παράλληλο πρόγραμμα που θα αναφέρω τώρα σε λίγο, υπάρχουν και κάποιες ειδικές δράσεις, όπως αυτή που είπαμε λίγο πριν με το. Έγινε στο Επταπύργιο το The Ballad of Brantley Manning, ένα τραγούδι, ένα μουσικό θέμα. Συνθέτης ήταν ο Έλιοτ Σάρπ και ερμηνεύτρια η Έλενα Κρασάκη. Έγινε μια συναυλία στα Εγγένεια με τον Σόλο Λέκα στο Αλατζάι Μαρέτ στις 9.30 το βράδυ την Κυριακή, και έρχονται και όλα τα άλλα. Η παρουσίαση βέβαια ξεκίνησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Να περάσουμε λίγα και να δούμε και τι γίνεται με το παράλληλο πρόγραμμα, όπου ξεκινάει και αυτό, ξεκίνησε μάλλον στις 19 του μηνός, τη Δευτέρα. Για παράδειγμα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια έκθεση με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και τα ανεξίτηλα σημάδια στο χώρο. Είναι όλα αυτά που βλέπετε που υπάρχουν σε κάποια σημεία της πόλης μας.
Και φυσικά να πούμε ότι σε συνεργασία με την Ένατη Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ολογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, το Εβραϊκό Μουσείο, την Ισραηλιτική Κοινότητα, το Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα και το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτή η έκθεση παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2012. Δηλαδή θα έχει διάρκεια 1 χρόνο και 12 μέρες. Να περάσουμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου εκεί το Βυζάντιο με τους Άραβες ξεκινάει η έκθεση αυτή τον Οκτώβριο και θα τελειώσει στις 31 Γενάρη του 2012. Την επιμέλεια η Σουζάννα Χούλια Καπελώνη και η Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Σταμάτης Χοντρογιάννης, αρχαιολόγος του ίδιου μουσείου, και γίνεται με συνεργασία πολλών άλλων εφοριών βυζαντινών αρχαιοτήτων. Βασικά είναι η 4η, 6η, 7η, 9η, 10η, 12η, 23η, 25η και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και πολλά πολλά άλλα και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου οι θεματικές επιλογές από τη συλλογή του, συλλογή του Κωστάκη θα είναι από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τη λήξη της Μπιενάλε, 18 Δεκεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Την επιμέλεια έχει η Μαρία Τσαντσάνογλου και η Αγγελική Χαρίστου, που είναι επιμελήτριες του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Να πούμε για την παρουσίαση του Brain Models, αυτό που βλέπετε τώρα, and Drownings by Jan Fambre, το οποίο θα είναι και αυτό μέχρι 18 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο κτίριο Μη 2, το μικρό δηλαδή, που έχει επιμέλεια η πρόεδρος η Κατερίνα Κοσκινά. Και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου εκεί υπάρχουν τα εξής. Είναι το Roaming Images, διασταυρώσεις του ελληνικού και αραβικού πολιτισμού μέσα από το βλέμμα σύγχρονων καλλιτεχνών. Έτσι λέγεται, Roaming Images είναι ο τίτλος, και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και το 18 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε, τελειώνει 8 Ιανουαρίου του 2012. Επικεφαλής αυτού του project είναι ο Χρήστος Σωσαβίδης και είναι σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τον συμμετέχει ο Γιάννης Παμινώντας από το ΜΙΕΤ, το Ινστιτούτο Μοχάμετ Άλι για την έρευνα της Ανατολικής Παράδοσης που είναι στην Καβάλα, στο Ιμαρέτ, και οι καλλιτέχνες και εδώ είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Να περάσουμε επίσης στην έκθεση φωτογραφίας ως μέσο δημιουργίας και ανατροπής στερεότυπων που την επιμέλεια έχει η Λένα Αθανασοπούλου, είναι αυτό που βλέπετε. Και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας επίσης με το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τον Νοέμβριο του 2011 αυτό. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα θράψματα και σπαράγματα από τη Φουστάτη. Τώρα τι είναι η Φουστάτη? Είναι η πρώτη πρωτεύουσα των Άραβων στην Αίγυπτο κατά τον 8ο αιώνα και έχει αρχίσει πλέον να βρίσκεται σαν μύθος στην ζωή των Αράβων. Είναι μια μυθική πλέον πόλη. Από τις 4 Νοεμβρίου θα ισχύσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 2012. Εδώ η Ροζάνα Μπαλιάν από το Μουσείο Μπενάκης Αθήνας, ο Παναγιώτης Μπίκας από το Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών, το Απιθύτα, έχουν την επιμέλεια σε συνεργασία με το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης και το Μουσείο Μπενάκη. Να περάσουμε στην επιμέλεια του συντονισμού που έχει η Ειρήνη Παπακοσταντίνου από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου στη Θεσσαλονίκη στα Performance Festival θα παρουσιαστούν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ήταν εδώ την εβδομάδα που μας πέρασε, την Δευτέρα που μας πέρασε, το τιμόμενο πρόσωπο Ιωλάν. Επίσης ένα αφιέρωμα στο Θόδωρο, το workshop performance σώμα και χώρος με την Αλγία Βιετίδου και τη Φωτεινή Καλέ και την Αλίκη Δουρμάζερ. Και να πούμε λιγάκι για τις φιλοξενούμενες δράσεις, όπου εκεί πέρα υπάρχουν αρκετά πάλι πράγματα. Στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι αυτό που βλέπετε. Το Faking Mirrors απέναντι στον καθρέφτη είναι ο ελληνικός τίτλος και όχι το Faking Mirrors, δεν είναι σωστή απόδοση. Facing Mirrors. 3 Νοεμβρίου θα λήξει αυτό που βλέπετε με καλλιτέχνες από Ιράκ.